για μια δημοτική αρχή που καθημερινά εργάζεται για την ανάπτυξη του Δήμου της, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, είναι σημαντικό να επιβραβεύονται έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες της. Είναι δε εξέχως τιμητικό η βράβευση αυτή να έρχεται μέσα από την αναγνώριση αυτών των προσπαθειών από ανθρώπους που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση. Από συναδέλφους λοιπόν δημάρχους. Γιατί κάθε δήμαρχος ξέρει την καθημερινότητα, την προσπάθεια που γίνεται, το έργο και την αγωνία που έχει κάθε ένας για να παράγει έργο. Η Καλαμάτα είναι ένας δήμος που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Με έργα και παρεμβάσεις επιχειρούμε να υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Έχοντας μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις, όπως η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 έκθεση και κλιματικά ουδέτερες πόλεις, αλλά και ένα πλήρες πρόγραμμα έργων προς υλοποίηση. Επομένως, η αναγνώριση του έργου μας μέσα από τις φετινές βραβεύσεις είναι κάτι που μας κάνει χαρούμενους, αλλά και μας γεμίζει ευθύνη προκειμένου με την ίδια ένταση να συνεχίσουμε την προσπάθεια και στο μέλλον. Πέρυσι, ο Δήμος μας έλαβε ένα ασημένιο μετάλλιο στον τομέα της ψηφιακής μετεξέλιξης. Φέτος λάβαμε 5 μετάλλια, ένα χάλκινο μετάλλιο στους ποδηλατοδρόμους και για την επέκταση αυτών, ένα ασημένιο μετάλλιο για τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή, ένα ασημένιο μετάλλιο για τα συστήματα τηλεϊατρικής, για τις καρδιαγγειακές εξετάσεις και 2 χρυσά μετάλλια. Ένα χρυσό μετάλλιο για την κουλτούρα στις νέες τεχνολογίες με το Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων, ένα φεστιβάλ που πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που ασχολήθηκαν με αυτό, το Φώτρα Σουμακόπουλο κυρίως, αλλά και τα παιδιά που το αγκάλιασαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά αυτή η βράβευση, διότι αυτή η βράβευση θα μας δώσει τη δυνατότητα να το καθιερώσουμε, να το αγκαλιάσουν πιο πολύ, να έχουν περισσότερες συμμετοχές. Άλλωστε, η προσπάθεια για το δεύτερο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων έχει ξεκινήσει ήδη, όπως γνωρίζετε, και μάλιστα φέτος το εμπλουτίζουμε και με ένα επιστημονικό συνέδριο, βέβαια για την κλιματική αλλαγή, ένα επιστημονικό συνέδριο υψηλού επίπεδου. Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο είναι για την προσβασιμότητα και την έξυπνη κινητικότητα σε χώρους εκπαίδευσης. Άλλο ένα πολύ σπουδαίο μετάλλιο, αυτό χρυσό, γιατί αυτό επισφραγίζει τις προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας μέσα από τις εργολαβίες που έχουμε για ράμπες και για τουαλέτες για άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά και μέσα από τα έργα αυτεπιστασίας που εμείς ίδιοι υλοποιούμε. Όπως βέβαια και για τους ανελκυστήρες που ξεκινάμε να φτιάχνουμε. Ήδη έχουμε κατασκευάσει τον ανελκυστήρα στο ΕΠΑΛ και θα προχωρήσουμε στο Πολυκλαδικό φέτος, αλλά και σε άλλα σχολεία. Τα Best City Awards είναι τα κορυφαία βραβεία της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύουν και βραβεύουν κάθε χρόνο τις καλύτερες πρακτικές και λύσεις που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αηφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Σας ευχαριστώ. Καλώς σας μεσημέρι. Ο Δήμος Καλαμάτας, στο γενικότερο σχεδιασμό του, φυσικά και περιλαμβάνει τη στήριξή του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, γνωρίζοντας ότι αυτές αποτελούν το μέλλον του τόπου μας. Στο σχετικό σχεδιασμό εντάσσονται δράσεις σε διάφορους τομείς και μία από αυτές αποτέλεσε και η διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων, μία δράση που αμέσως ο κύριος Δήμαρχος εισήγαγε στο γενικότερο σχεδιασμό. Παρά κάποιες παραφωνίες που υπήρχαν σχετικά με το χώρο διεξαγωγής, την ημερομηνία, την ώρα κτλ., και τη στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της διάρκειάς του. Μια απόφασή του φυσικά που τον δικαιώνει απόλυτα μέσω των αποτελεσμάτων, αφού με τη δράση αυτή ο Δήμος, όπως γνωρίζετε και το έχουμε και ευτυχώς και μπροστά μας, κατάφερε να ανεβεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο διαγωνισμό των Best City Awards, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, αποκτώντας το χρυσό βραβείο στην κατηγορία του. Ένα βραβείο το οποίο είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, άψογης οργάνωσης, εξαιρετικών συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Μεσσηνίας. Πλήθος υποστηρικτών που πίστεψαν στη δράση μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους εθελοντές, το κλιμάκιο των ΕΚΑΒ που συμμετείχε καθ' όλη τη διάρκεια της τελικής φάσης, αλλά κυρίως. Το μεγάλο κέρδος από αυτό το φεστιβάλ ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Ήταν πάνω από 250 συμμετέχοντες χωρισμένοι σε 25 ομάδες και το πλήθος κόσμου και απλών επισκεπτών παραβρέθηκαν στις 2 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Ή παρακολούθησαν και μέσω διαδικτύου γιατί υπήρχε και αυτή η δυνατότητα. Λαμβάνοντας δύναμη από τα παραπάνω αλλά κυρίως και από τους μαθητές που συμμετείχαν, ο Δήμος περνά στη διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ ρομποτικής και φυών συστημάτων. Το οποίο σε σχέση με τον προκάτοχό του είναι αναβαθμισμένο, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ως προς την εκπαιδευτική του περίοδο
με την ταυτόχρονη διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με θέμα κλιματική αλλαγή και νέες τεχνολογίες. Δύο λόγια τώρα για, σχετικά με την διοργάνωση του δεύτερου Φεστιβάλ Ρομποτικής και του Επιστημονικού Συνεδρίου. Ξεκινώντας από την Οργανωτική Επιτροπή, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά από απόφαση του κυρίου Δημάρχου, η Επιτροπή με τομέα ευθύνη στη διεξαγωγή του Επιστημονικού Συνεδρίου αποτελείται από τον καθηγητή, τον κύριο Βασιλάκη Κωνσταντίνο, καθηγητή και κοσμήτορα της Οικονομικής και Τεχνολογικής Σχολής από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από τον κύριο Διονυσόπουλο Βασίλη, προϊστάμενο του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων με μεταπτυχιακά, καθώς και υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από εμένα, ως συνεργάτη του κυρίου Δημάρχου στα θέματα ψηφιακής και τεχνολογικής αναβάθμισης, όπως γνωρίζετε, το οποίο κατέχω μεταπτυχιακούς τίτλους και είμαι και εγώ υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου στα θέματα εφηβούς γεωργίας και smart cities. Από τον κύριο Παπαϊσταθίου Βασίλη, πολιτικό μηχανικό με μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία, καθώς και αυτός αποτελεί, είναι και υποψήφιος διδάκτορα της αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και τέλος τον κύριο Μάκιο Αθανάσιο, φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι περιβαλλοντολογικός διευθυντής στην επιχείρηση Κλίμης και προχωράμε τώρα στην ενίσχυση που έχει η Οργανωτική Επιτροπή του Επιστημονικού Συνεδρίου ως προς τη διεξαγωγή του δεύτερου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Αφοιών Συστημάτων, το οποίο ενισχύεται με τον Πάτερ Σωτήριο Μαστέα. Όλοι τον γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τη ρομποτική στην Καλαμάτα. Είναι ένας εξέχων άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ιερέας αλλά και καθηγητής πληροφορικής με μεγάλη εμπειρία ως αναλυτής και προγραμματιστής και με ειδικότητα στις βάσεις δεδομένων. Τέλος, ο τελευταίος είναι ο κύριος Πετρόπουλος Παναγιώτης, όχι τελευταίος σε αξία, τελευταίος απλά έτσι όπως σας αναφέρω, καθηγητή πληροφορικής και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας. Η διοργάνωση αυτή θα γίνει στις 12, έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 12 και 13 Μαΐου του 2023, φυσικά με ελεύθερη είσοδο προς το κοινό. Ο τόπος διεξαγωγής του Επιστημονικού Συνεδρίου θα είναι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, όπως και του Φεστιβάλ Ρομποτικής, το πνευματικό κέντρο ή το μέγαρο χορού για το Επιστημονικό Συνέδριο και ως προς το Φεστιβάλ Ρομποτικής η κεντρική πλατεία Καλαμάτας ή το μέγαρο χορού, ανάλογα, σε επαναλαμβάνω, με τις καιρικές συνθήκες. Κατά τη δημήρυη αυτή διεξαγωγή του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου θα αναπτυχθούν θεματικά τραπέζια, στα οποία οι ομιλητές θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε γενικότερες ενότητες όπως κινητικότητα μεταφορές, κτίρια και εγκαταστάσεις, ενέργεια περιβάλλον, περιβαλλοντολογικό σχεδιασμό και αστικό περιβάλλον, ανθεκτικότητα της πόλης και σχετικές υποδομές, κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων, οικονομία και κοινωνία. Θα δίνεται δυνατότητα στους καθηγητές να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους και τις ομιλίες τους και διαζώσεις αλλά και μέσω διαδικτύου. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα προχωρήσουμε στο δεύτερο Φεστιβάλ Ρομποτικής, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια δομή με το πρώτο Φεστιβάλ Ρομποτικής, δηλαδή τρεις κατηγορίες, regular, open και ανάπτυξη πειραμάτων φυσικής. Η open, μάλιστα, όπως και πέρυσι, είναι αφιερωμένη, έχει θεματολογία, ευφυείς συστήματα για έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ήταν κάτι περισσότερο. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και μέσω διαδικτύου αλλά και διαζώσεις τις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου, οπότε να μορφωθούν και να λάβουν ακόμα μεγαλύτερη σχέση με τα τεκτενόμενα και το μέλλον τους. Το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων και των φορέων και των ιδιωτικών εταιριών είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο για αυτή τη δεύτερη εκδήλωση, σοβαρή εκδήλωση του Δήμου Καλαμάτας, και πιστεύουμε ότι οι εισηγήσεις θα είναι τρομερά σημαντικές και εξέχουσες. Με βάση τα παραπάνω και κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως η προσπάθεια αυτή του Δήμου Καλαμάτας για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και γενικότερα των πολιτών συνεχίζεται με σωστό σχεδιασμό, τοποθετώντας ισχυρές βάσεις για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Επιτροπή που έχει ξεκινήσει και προετοιμάζεται. Και να πω κάτι για τον Φώτη τον Ασημακόπουλο. Ο Φώτης διορίστηκε φέτος δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής. Παραιτήθηκε λοιπόν από επιστημονικό συνεργάτη. Αυτή τη στιγμή είναι καθημερινά στο Δήμο Καλαμάτας και δουλεύει εθελοντικά. Δεν αμείβεται. Λοιπόν, ερωτήσεις, παιδιά. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουμε τις τελευταίες ώρες αρκετά περιστατικά έξαρσης προσπάθειες απάτης, χρησιμοποιούν μάλιστα και οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας.
Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, αν υπάρχει ενημέρωση και τι συνιστάτε προς πολίτες? Κύριε Γαλόπουλε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που μου το θυμίσατε, διότι πραγματικά βλέπουμε τις τελευταίες ώρες μια έξαρση, έτσι, μια προσπάθεια εξαπάτησης συμπολιτών μας. Θα επαναλάβω και πάλι αυτό που μου πει τόσες φορές και μάλιστα έχουμε καταθέσει και μήνυση κατά παντός υπευθύνου, παλαιότερα όπως θυμόσαστε. Δεν πρέπει να κάνουμε συναλλαγές μέσω τηλεφώνου. Έγινε μια προσπάθεια, προφανώς κάποιοι παρακολουθούν στενά τη διάβια στο Δήμο Καλαμάτας, ενημερώνονται και προσπαθούν μετά να εξαπατήσουν συμπολίτες μας και επιχειρηματίες συμπολίτες μας. Να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν πάρα πολύ σε αυτό. Έχουμε βέβαια και βέβαια έχουμε ενημερώσει. Έχουμε ενημερώσει αντιπρόσωπο του Μήτρα Αστυνομικού Διευθυντή, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες.